Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση, την τρέλα μας. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Ο Θεός του κόσμου να σας έχει πάντοτε καλά. Πιστεύεις στο Θεό? Στον ένα και μοναδικό. Και σε ρωτάω γιατί αυτό είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι από το χώρο της τέχνης, όχι μόνο από το χώρο του τραγουδιού, φοβούνται, δυσκολεύονται να το πούν. Γιατί? Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι δεν είναι της μόδας. Φαίνεται ότι δεν πουλάει το να λες ότι είμαι χριστιανός. Εγώ δεν είμαι χριστιανός ορθοδόξος. Αλλά? Άνθρωπος. Που δεν έχω ετικέτα, δεν ανήκω πουθενά. Πιστεύω στο δίκαιο, το όμορφο, το καλό, στην αγάπη και νομίζω ότι αυτά ο Θεός του κόσμου, αυτά μας έχει διδάξει. Όταν λες ο Θεός του κόσμου, βάζεις τον εαυτό σου σε κάποιο ρεύμα σκέψης, σε κάποιο δόγμα θρησκευτικό? Σε κανένα απολύτως. Αναφέρομαι στην υπέρτατη δύναμη, την οποία κανείς μας δεν γνωρίζει. Σε ρωτάω όπου... γιατί είναι της μόδας, ας πούμε, ή ο βουδισμός. Ο βουδισμός και διάφορες άλλες ανατολικές θρησκείες. Όχι, νομίζω. Έχεις μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων, έχεις μια τέτοια φιλοσοφία? Όχι. Δεν πιστεύω σε καμία θρησκεία, δεν πιστεύω σε καμία αίρεση. Δεν μπορώ να πιστέψω για κάτι που δεν γνωρίζω. Όμως αισθάνομαι ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ μεγαλύτερο από εμένα. Εγώ είμαι μια απειροελάχιστη λεπτομέρεια σε αυτό εδώ το σύμπαν. Γιατί λες δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος? Η οικογένειά σου δεν πιστεύω σε καμία είναι μια οικογένεια, πατέρας κριτικός, μάνα μικρασιάτισσα, πιο δυνατό ελληνικό μείγμα δεν μπορώ να φανταστώ. Ακριβώς ελληνικό. Και ο ελληνισμός είναι ένα με την Ορθοδοξία. Έγινε. Μέσα από μια πορεία αιώνων. Έγινε. Δύο χιλιάδων ετών περίπου. Ναι. Έγινε. Φαίνεται λοιπόν, όταν ακούω να μου λες πιστεύω στο Θεό αλλά δεν είμαι χριστιανός ορθόδοξος, ότι υπάρχει κάτι που σε πληγώνει σε σχέση με την Ορθοδοξία. Όχι, δεν με πληγώνει. Δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι τα παιδικά σου χρόνια με την οικογένειά σου δεν έπαιρνες μυρωδιές ορθοδοξίας, δεν ήσουν το Πάσχα στην εκκλησιά, και ακόμα δεν ήσουν τα Χριστούγεννα στην... Και ακόμα πηγαίνω σε ένα χώρο συγκέντρωσης ανθρώπων, όπου εκείνη τη στιγμή... Πηγαίνω την Ανάσταση, μόνο τότε πηγαίνω στην Εκκλησία, όπου εκείνη τη στιγμή νιώθω ότι βασιλεύει η αγάπη. Και γι' αυτό το λόγο πηγαίνω. Αν αυτό συνέβαινε στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, την Χριστιανική, ή αν συμβεί στην Βουδιστική τάδε Εκκλησία, δεν με απασχολεί, για μένα είναι ακριβώς το ίδιο. Οι πρόγονοι, οι μακρότεροι πρόγονοι, δεν ήταν Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Δεν καταλαβαίνω το λόγο λοιπόν γιατί να μην εισπράξω αυτά που είπε ο Σοκράτης, πολύ πριν από Χριστό, ο Αριστοτέλης, ο Πλάτων, ο Σόλων, ο Όμηρος. Όλα αυτά δηλαδή που συνέβησαν πριν, εγώ δεν θέλω να τα διαγράψω στη μνήμη μου. Στα γονίδια μου υπάρχουν και τα διατηρώ. Τον Χριστό τον βάζεις στην ίδια ευθεία με αυτούς? Δηλαδή τον θεωρείς απλώς ένα φιλόσοφο? Μα και οι άλλοι Χριστοί ήταν. Ήταν και χρησμένοι. Και οι άλλοι άνθρωποι που προανέφερα, αυτοί οι παγκόσμιοι άνθρωποι, ήταν και χρησμένοι. Γιατί αυτοί δεν είναι Χριστός και ο μετέπειτα Ιησούς, ο Ναζωραίος, είναι ο μόνος Χριστός? Δεν το γνωρίζω. Εγώ ερευνώ, ψάχνω. Το μόνο που πιστεύω είναι στην υπέρτατη δύναμη η οποία κυβερνά το σύμπαν.